Στη στροφιλιά Ευβίας, η ρητινοπαραγωγή πραγματοποιούν συγκέντρωση μαζί τους και οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές. Εκεί είναι η Γεωργία Γαρατζιώτη και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία. Ματίνα, καλησπέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στη στροφιλιά. Εδώ έχουν συγκεντρωθεί ρητινοπαραγωγοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, εμπορικοί σύλλογοι των περιοχών, ξενοδόχοι αλλά και κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά. Όπως μας είπαν, έχουν έρθει εδώ για να δείξουν την ενότητά τους αλλά και να δηλώσουν ότι δεν θα αφήσουν τα πράγματα στη μοίρα τους. Έχουν υψώσει, όπως βλέπετε, πανό με συνθήματα που δηλώνουν τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Όλοι, όπως λένε, στον αγώνα για να ζήσουμε στον τόπο μας. Όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, η ανεργία στις περιοχές αυτές έχει φτάσει στο 90%. Ζητούν λοιπόν να αποζημιωθούν για την παραγωγή τους που χάθηκε, να δουλέψουν ως δασεργάτες στο δάσος που κάηκε και να μην αναλάβουν εταιρείες και εργολάβους. Ζητούν να ξεκινήσουν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές, γιατί θεωρούν ότι κινδυνεύουν από πλημμύρες τον Οκτώβριο. Λένε ότι θα τους πνίξει το νερό που θα κατέβει με τις πρώτες βροχές. Ζητούν άμεσα μεροκάματα για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους και να μην αναγκαστούν οι νέοι να φύγουν. Τέλος, ζητούν να αποζημιωθούν για το χαμένο εξοπλισμό τους που κάηκε. Και όπως λένε, δεν κάνουν κανένα βήμα πίσω. Μάλιστα. Μάλιστα. Στην συγκέντρωση παρευρέθηκε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, να ακούσουμε τι δήλωσε. Αυτό το έγκλημα, για το οποίο ευθύνονται διαχρονικά όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο, δεν πρέπει να παραγραφεί. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Χρειάζεται λαϊκή ενότητα, οργάνωση, λαϊκός αγώνας, για να αποκατασταθούν όλοι οι πυρόπληκτοι, όσοι υπέστησαν ζημιές.